σε όλο τον κόσμο, ακουγόμαστε. Η μεγαλύτερη ανακάλυψη του αιώνα, το είπαμε, το ίντερνετ. Λοιπόν, μεταφορά σκέψης αυτομάτως, γραφή, τα πάντα. Και κοκορομαχίες στις τηλεοράσεις, με μπαχαλάκιδες, καταλήψεις και όλα τα άλλα. Και εμείς το κουδί το κουδοχέρι. Τώρα θα σας πω πού αναφέρομαι. Λοιπόν, και είπα λίγο πριν, κυρίες και κύριοι, το κουδί το κουδοχέρι. Σε ό,τι αφορά εμάς δηλαδή, έχουμε κολλήσει στο μεταναστευτικό, σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, γύρω σας, σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά το δικό μας το πρόβλημα ποιος θα το δει τελικά? Θα το δει η παρούσα κυβέρνηση και θα ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είδαμε και χθες τι έγινε με τον κύριο Ζάιφ και τον κύριο Μητσοτάκη, είδαμε τα σήματα της Μακεδονίας, ποιο είναι, πώς θα είναι, τι θα γίνει κλπ. Αλλά εγώ, κυρίες και κύριοι, είπα το γουδί και το γουδοχέρι για ένα και μοναδικό λόγο, γιατί έχω κολλήσει στο μεταναστευτικό, ειλικρινά, πιστέψτε με, είμαι κολλημένος με το μεταναστευτικό. Τι να κάνω, δηλαδή, τι θα μπορούσα να κάνω, δηλαδή δεν θα μπορούσα κάτι να πω σήμερα? Θα τα πω και σήμερα λοιπόν. Είμαστε εδώ, σήμερα Παρασκευή, αύριο Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα γιορτάζουν τα παιδιά, δεν έχουν σχολείο. Τέλος πάντων, γι' αυτό θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Αλλά το μεταναστευτικό, κυρίες και κύριοι, είναι σε ώρα μηδέν. Η κατάσταση με τους μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα γίνεται ολοένα δυσκολότερη. Και μην μου πείτε ότι αυτά που βλέπετε και ακούτε και που βιώνετε σας φεύγουν έτσι δεξιά και αριστερά και δεν τα λαμβάνετε υπόψη. Αλλά αυτοί που έρχονται εδώ, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας, είναι από Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία να βάλω, Βόρεια Αφρική. Στους 10 ο ένας να είναι πρόσφυγας, οι 9 είναι μετανάστες. Και από εκεί και πέρα είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας, θέλει ενότητα. Έχει τεράστια προβλήματα η πατρίδα μας, είναι σύνθετα, δεν πρέπει να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά και από εκεί και πέρα αυτό πρέπει να λυθεί το θέμα πάση θυσία. Πάμε στον πρωτοπρεσβύτερο, όπως κάθε Παρασκευή, τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, πατέρα Θεόδωρε, σας ακούω. Κύριε Χρυσικέα, και εγώ ευχαριστώ ότι έχετε την καλοσύνη να με καλείτε για να κάνουμε μερικές σκέψεις, να ανταλλάσσουμε. Δημόσια τα λέμε άλλωστε. Κάνετε πολύ καλά που φύγετε το μεταναστευτικό, διότι εξαιτίας του ότι κάποιος Μητροπολίτης, ο Ηλίας, προθυμήθηκε να φιλοκτονήσει σε μοναστήρι μετανάστες. Άλλο αυτό πάλι, ναι. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις λέγονται θεολογικές θέσεις, οι οποίες είναι εσφαλμένες, δεν είναι ακριβείς. Δηλαδή εδώ δεν πρόκειται να περιθάλψουμε, να βοηθήσουμε μεμονωμένα πρόσωπα. Και μάλιστα είπε ο λόγω Μητροπολίτης ότι μα και ο Χριστός λέει ήταν πρόσφυγας, φυγάς, τον εδίωξε ο Ηρώδης, η φυγή στην Αίγυπτο κτλ. Συμφωνούμε σε αυτό. Κανένας δεν διαφωνεί. Δεν θα τον περιθάλπαμε, λέει, τον Χριστό φυγάδα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, πέστε το όμως. Όταν έχουμε μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων, πασχόντων, διοκομμένων κτλ. Ασφαλώς, αλλά εδώ πρόκειται περί χιλιάδων μεταναστών που έχουν πλημμυρίσει τη χώρα και πρόκειται περί ενός σχεδίου. Επομένως, ας ορισμένοι κληρικοί και θεολόγοι, ας μην προσπαθούν να δικαιολογήσουν κιόλας. Δικαιολογήσουν και δίνουν αέρα και σε αυτούς οι οποίοι είναι υπέρ της δίθεν πολιτικής ορθότητας να δικαιολογούν το μεταναστευτικό. Όταν έχουμε... Δηλαδή πρόσφυγες είναι 3 εκατομμύρια όπως λέει ο κύριος Ερντογάν και περιμένουν στα παράλια για να έρθουν προς εμάς. Θα τρελαθούμε δηλαδή στο τέλος. Απορώ και εγώ δηλαδή γιατί δεν καταλαβαίνω πως είναι άλλο πράγμα με μονομένες περιπτώσεις να βοηθούμε. Ασφαλώς έχουμε εθνικό καθήκον να βοηθούμε. Και όταν πρόκειται περί σχεδίου, αλλοιώσεως, και εγώ αυτές τις ημέρες διάβασα και εντυπωσιάστηκα και θα σου πω και για τους ακροατάς μας, διάβασα μία ανάλυση την οποία έκανε για το μεταναστευτικό ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ, ο Κωνσταντίνος Ζιαζιάς. Ζιαζιάς, ναι, Κωνσταντίνος Ζιαζιάς. Ζιαζιάς, ναι. Ο οποίος κάνει μια εξαιρετική ανάλυση και λέει πρόκειται περί υβριδικής απειλής. Έχουμε υβριδικό πόλεμο και θα πρέπει εδώ, έχει πάρει το θέμα διεστάσεις εισβολής και έχει μια δυναμική η οποία αποτελεί εθνικό κίνδυνο. Και δεν θα πρέπει, λέει, να σιωπούν όσοι έχουν
κάποια ευθύνη η ακαδημαϊκή, οι σύλλογοι, όλοι κτλ. Η εκκλησία. Δεν πρέπει. Και μάλιστα επιγράφει το άρθρο του αυτό εδώ. Εσύ μη μιλάς, αλλά περίμενε, μη μιλάς, κάπου θα σε αξιοποιήσω. Δηλαδή, αν τολμήσει κανένας κάτι να πει, του λέει, δεν θα σε φέρει να μιλήσεις για το θέμα αυτό. Ή εντάσσεται μέσα στα σχέδια της αλλοιώσεως της Ελλάδος, της καταλήψεως, πολεμικό θέμα, το θέτει ως πολεμικό πόλεμο, ως πολεμική, ως υβριδική απειλή. Και για να μην θεωρηθεί ότι εμείς εδώ κάνουμε σκέψεις μας, όταν ένας στρατιωτικός, ο οποίος γνωρίζει από πολέμους και τα λοιπά και έχει εκπαιδευτεί και έχει σπουδάσει για τις επιλές, σου λέει ότι εδώ πρόκειται περί υβριδικής, περί υβριδικού πολέμου. Ναι, αυτό γιατί δεν το λαμβάνουν υπόψη, πατέρα Θεόδωρε. Εδώ είναι τώρα ένα αξιοσημείο. Ήτανε πρώην αρχηγός ΑΓΕΣ. Γιατί δεν το λαμβάνει υπόψη. Δηλαδή, αν ήταν εν ενεργεία, θα τον λάβαινε υπόψη. Δεν ξέρω τι να πω. Και μάλιστα βλέπω εδώ ότι παραιτήθηκε και είναι προσέπαινο το αυτό. Παραιτήθηκε διότι ο τότε υφυπουργός. Πέστε το, ναι, ναι. Που υπέδειξε ποιους να αποστρατεύσει και ποιους να προαγάγει, ανθρώπους αρεστούς στους κυβερνώντες, και αυτός αρνήθηκε ως αρχηγός ΓΕΣ και αναγκάστηκε και έβαλε την παραίτηση του άνθρωπου. Είναι μία από τις μοναδικές περιπτώσεις που την γνώριζα και εγώ πολύ καλά, το είχα ακούσει αυτό, μάλλον το είχα διαβάσει. Πράγματι είναι έτσι. Λέει, η χώρα δέχεται υβριδικό πόλεμο. Χάνει μέρα την ημέρα το δικό του κείμενο, την εθνική τη συνοχή και κυριαρχία. Και το πολιτικό σύστημα ερίζει για θέματα που έπρεπε να ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη. Έχουμε διαστάσεις εισβολής και αποτελεί το σημαντικότερο εθνικό θέμα και πρέπει αμέσως, λέει, και να κλείσουμε αυστηρό έλεγχο των συνόρων και να αφήσουμε το παραμύθι, λέει, περί ανοιχτών συνόρων. Και χάρηκα διότι, ενθυμίστε την προηγουμένη Παρασκευή, λέγαμε και εμείς για φύλαξη συνόρων. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο στρατός μας, η αστυνομία μας να φυλάξουν τα σύνορά μας, τι τους πληρώνουμε. Αλλά δεν φταίει ο στρατός και η αστυνομία, φταίει πολιτικοί οι οποίοι δεν δίνουν την εντολή της φυλάξεως των σύνορων μας, των θαλασσίων και των χερσαίων σύνορων μας. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχουμε μια χώρα φύλακτη και από την άλλη πλευρά ειρωνευόμαστε κάποιους άλλους ηγέτες οι οποίοι ορθώς πράττοντες φυλάττουν τα σύνορά τους οι άνθρωποι. Δεν είναι θέμα χριστιανικής φιλανθρωπίας. Εδώ πρόκειται περί σχεδίου αλλοιώσεως του πληθυσμού και του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά τώρα κυρίως της Ελλάδος, της Ελλαδίτσας μας. Πόσοι είμαστε, 10 εκατομμύρια είμαστε. Σε λίγα χρόνια θα γίνουμε 7,5. Σε 20, 30, 40 χρόνια θα είναι πλειοψηφία αυτοί οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μέσα στη χώρα μας. Γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Και εγώ θεωρώ μάλιστα ότι πρέπει για το θέμα αυτό η Εκκλησία να αντιδράσει αποτελεσματικότερα. Επειδή ως κληρικός εγώ πονώ για την Εκκλησία που δεν αντιδρά και επειδή παραποιείται η διδασκαλία η χριστιανική, ασφαλώς θα φυλάξουμε και θα περιποιηθούμε τους ξένους και τους ενδεείς και τους έχοντας ανάγκη. Αλλά όχι να ενισχύσουμε ένα σχέδιο αλώσεως και αλλοιώσεως του πληθυσμού της πατρίδας μας. Εδώ είναι η άλλη υποχρέωσή μας. Να αμυνθούμε για τα ιερά και τα όσια μας. Για την πατρίδα μας και την πίστη μας. Τώρα πήγαν τους μουσουλμάνους στο μοναστήρι και οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι δεν ανέχθηκαν το χώρο του μοναστηριού. Τους πήγανε, λέει, εκεί σε ένα μοναστήρι κάτω στην Ηλία, 2-3 πούλμαν και έφυγαν γιατί δεν άντεξαν το περιβάλλον το ιερό του μοναστηριού. Οι μουσουλμάνοι που δεν ενέχονται τα δικά μας. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά και για το στρατόπεδο του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη. Το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ναι, ναι. Δηλαδή οι πρόγονοι μας εμάχονται εναντίον των μουσουλμάνων και τώρα πηγαίνουμε στους τόπους όπου αυτοί εμάχονται, πηγαίνουμε μόνο μουσουλμάνους σαν ένα δούριο ύπο. Δεν αντιλαμβάνονται πως όλος αυτός ο πληθυσμός θα γίνει ένας δούριος ύπος αφού δεν αφομοιώνονται, αφού έχουμε αποδείξεις ιστορικές, σύγχρονες, κοινωνιολογικές ότι όπου πάνε οι μουσουλμάνοι αποτελούν γκέτο. Λέγαμε για την Σουηδία και έχει αλλοιωθεί ο πληθυσμός, υπάρχει εμφύλιος πόλεμος. Δεν αφομοιώνονται πολιτιστικά οι μουσουλμάνοι. Δηλαδή στους τόπους εκεί όπου οι δικοί μας έδιωξαν το Ισλάμ και απελευθερωθήκαμε, στους ίδιους τόπους εμείς βάζουμε τώρα μουσουλμάνους. Είναι να εκπλήσεται κανένας που βρίσκονται και μερικοί πρόθυμοι εκκλησιαστικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν το μεταναστευτικό και το στηρίζουν μάλιστα και στο Ευαγγέλιο. Ναι, τι γίνεται από εδώ και πέρα όμως, πατέρα Θεόδωρε. Εγώ στενοχωρούμε, Χρήστηκε, διότι ας πούμε κρίναμε την προηγούμενη κυβέρνηση
γιατί δεν είχε αυτή την πολιτική που λέει ο στρατηγός εδώ των ανοιχτών συνόρων. Και περιμέναμε από την καινούργια κυβέρνηση, στην οποία στηρίξαμε κάποιες ελπίδες, περιμέναμε το θέμα το μεταναστευτικό να το διαχειριστεί καλύτερα. Να βάλω εγώ... Δίχαν λύνει το πρόβλημα από τα νησιά και το φέρνει μέσα στην Ευρωχώρα. Ναι, και εκτός από αυτό τώρα, να βάλουμε και ένα άλλο θέμα στην κουβέντα μας. Γιατί χθες είχα μια συνάντηση με τον κύριο Καραΐσκο τον Τάσο, δημοσιολόγος, πολιτικός επιστήμονας, δικηγόρος, ήταν στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Τσιάρα. Μαθαίνουμε ότι η βλασφημία έφυγε από το κάδρο. Κύριε Χριστικέ, θα τραλαθούμε δηλαδή τώρα. Ευχαριστώ αυτό πολύ που το φύγετε. Ναι, μόλις χθες το έμαθα κι εγώ. Ιδιαίτερα ως κληρικό το θέμα και αυτό με ενόχλησε και εμένα. Δηλαδή όταν άκουσα την αρχική τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Τσιάρα, είπα δόξα τω Θεώ, διότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποποινικοποιήσει την βλασφημία των θείων, την καθίβριση των θείων, τη βλασφημία εναντίον του Θεού και εναντίον των νεκρών. Δηλαδή, πού φτάσαμε, σε τι πεδίο πολιτιστικό, να βρίζουμε το Θεό, να βρίζουμε τους νεκρούς μας και να μην υφίσταται κάποια εκ μέρους της πολιτείας επιβολή ποινών για τα θέματα αυτά που υπήρχαν μονίμως στην ιστορία μας. Υπάρχει αυτή η ποινικοποίηση της βλασφημίας. Και ενώ θεωρήσαμε πως μπράβο, πολύ καλά έκανε ο Υπουργός και επαναφέρει τις παλαιές διατάξεις για την βλασφημία των θείων και για την καθίβριση των θείων. Και ξανά πέσαμε από τα σύννεφα, όντως το θεωρήσαμε απίστευτο. Δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο ακόμη να γίνει διαβούλευση ή αν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος. Όχι, αποσύρθηκε. Ναι. Αποσύρθηκε. Ναι, ναι. Να αντιδράσουν, να αντιδράσουν οι ιερείς, να αντιδράσει ο κόσμος. Ποιοι ιερείς θα αντιδράσουν τώρα, πατέρα Θόδωρε, σας παρακαλώ τώρα, ποιοι θα αντιδράσουν τώρα, αν η κεφαλή, ο επίσκοπος, ο μητροπολίτης έχει πάρει τέτοιες εντολές τώρα, εντάξει, τώρα λέω κι εγώ φοβερά πράγματα. Αυτό σημαίνει όμως, κύριε Χρυσικέ, ότι δεν κάνουν το έργο των σωσπημένες. Διότι η Αγία Γραφή τιμωρεί και η πατέρας και η παράδοσή μας τιμωρεί σοβαρά τους βλασφήμους. Και θυμούμε μια διήγηση, την λέω πολύ συχνά, ότι τότε με το προσφυγικό διηγείται κάποιος, δεν ξέρω από τους λογοτέχνες μας εκεί, ότι κάποια γερόντισσα μικρασιάτισσα, όταν με την μικρασιατική καταστροφή αποβιβάστηκε εδώ στον Πειραιά για να σωθεί, άκουσε να βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία. Και λέει, πω, λέει, γυρίστε με πίσω, λέει, τουλάχιστον εκεί δεν βρίζουν. Πού να βρίσκει κανένας μου αμεθανός. Δεν θυμάστε εκείνον τον Ρουσντή, τον δημοσιογράφο, τον Βρετανό, τον ειδικής καταγωγής που τον είχαν επικηρύξει οι μουσουλμάνοι με μεγάλο ποσό γιατί τόλμησε και είπε κάτι εναντίον του Μωάμεθ. Και έτρεχε ένα κρυβιό καμένος εδώ εκεί και τελικώς τον προστάτευσε η Βρετανική πρεσβεία. Βρετανός πολίτης, ειδικής καταγωγής ήταν. Πού να τολμήσουν να βρίσουν το Θεό σε χώρες μουσουλμανικές. Και η γερόντισσα είπε, τουλάχιστον εκεί δεν βρίζουν τα θεία, λέει. Ήρθα στον Πειραιά και ακούω να βρίζουν τον Χριστό και την Παναγία εδώ. Γυρίστε με πίσω, σας παρακαλώ. Και θυμούμε, επειδή αυτές τις μέρες γιορτάσαμε και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο προχθές, τις 13 του μηνός, τον οποίο ιδιαίτερα αγαπώ και εκτιμώ σε όλη μου τη ζωή και την καριέρα, ο οποίος ακούστε τι λέει, αν ακούσεις, λέει, κάποιον να βλασφημάει στον δρόμο, ακόμη και αν χρειαστεί να τον χτυπήσεις, να μην παραιτηθείς. Ράπισον αυτού την όψην, σύντριψον το στόμα, αγίασον σου τη χείρα. Δώσ' του μια, λέει, τον βλάσφημο εκεί, σύντριψε το στόμα του, θα αγιάσει το χέρι σου. Και θυμούμε επίσης από τα φοιτητικά μαθητικά μου χρόνια ο μαχητικός για τους αχυρίς μας αυτό, ο Καντιώτης που έβγαζε τη σπίθα, θα το ξέρετε αυτό το φυλάδι. Βεβαίως, ναι. Τη σπίθα. Θυμάμαι πως είχε γράψει ένα ειδικό φυλάδιο στη σπίθα εναντίον των βλασφήμων και λέει αυτό εδώ, το πήρε από τον Άγιο Άνη τον Χρυσόστομο, ότι οι βλασφημούντες την οικίαν ημένονται σωτηρίαν. Καθάπερ ο λίθων προσύψος ακοντίζων, την πληγήν τη οικία δέχεται κορυφή, όπως αν ρίξεις μια πέτρα, λέει, πάνω από το κεφάλι σου, θα πέσει πέτρα στο κεφάλι σου, έτσι και η βλασφημία προς το Θεό την, αλλά γυρνάει πίσω σου, εσύ βλάπτες από τη βλασφημία. Και είχε κάνει ένα σκίτσο εκεί με κάποιους ανθρώπους ο αείμνηστος Αυγουστίνος Καντιώτης που έδειχνε ένα βλάσφημο να βλασφημεί το Θεό και να φεύγει η βλασφημία προς τα πάνω και να επιστρέφουν σαν πέτρα στο κεφάλι του. Λοιπόν, είναι παράδοσή μας ο βλάσφημος, η βλασφημία. Η βλασφημία είναι η χειρότερη από τις χειρότερες αμαρτίες. Ο Απόστολος Παύλος λέει εκεί σε μια επιστολή του
μηνύα απόσταση τα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν. Και εμείς ερχόμαστε τώρα και τα αποποινικοποιούμε όλα αυτά. Δεν μας απογοητεύει, αρχίζει και μας απογοητεύει. Τη δίνουμε προθεσμία ακόμη της κυβερνήσεως, αλλά αν εξακολουθήσει έτσι με τέτοια, όπως και με το μάθημα των θρησκευτικών, που το αφήνει όπως ήταν επί Γαυρόγλου και επί Φίλη, με τη θρησκεολογία, δεν θα συνεχίσουμε να την αποδεχόμαστε, να την υποστηρίζουμε. Το κακό είναι ότι αυτή η πολιτική μεταξύ τους, όπως έλεγε η συγχωρημένη μάνα μου, κόρακα σκορά κομμάτι δεν βγάζει. Είναι φοβερό δηλαδή. Δηλαδή βλέπουμε και τις χειραψίες, βλέπουμε και πώς χαριεντίζονται μεταξύ τους ο Τσίπρας, ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε και τα βλέπετε. Δηλαδή τρελαίνουν τον κόσμο τελικά οι πολιτικοί μας. Κύριε Χρυσή, και αυτό το λέγανε πάντοτε, λέει μην τους πιστεύετε, δεν βλέπετε μετά όταν βρίσκονται μεταξύ τους, λέει πώς χαριεντίζονται και τα λοιπά ο ένας με τον άλλον. Αλλά είσαι σοβαρός. Όταν πιστεύεις κάτι, είσαι σοβαρός. Και απέναντι ενός αντιπάλου σου, πρέπει να συμπεριφέρεσαι με σοβαρότητα. Πώς θα κρίνει ο κόσμος ότι έχεις διαφορά, ότι είναι διαφορετικά τα προγράμματά σας και διαφορετική η ιδεολογία σας, όταν χαριεντίζεστε μεταξύ σας? Συμπεραίνει ο κόσμος πως μας κοροϊδεύουν. Καλά, μας κοροϊδεύουν στα υλικά, στα άλλα, στα κοσμικά. Μας κοροϊδεύουν και στα πνευματικά και στα θεϊκά. Χαρήκαμε για την ποινικοποίηση της βλασφημίας και έρχεται τώρα ο Τσιάρας εναντίον του εαυτού του. Ναι, τι ακριβώς έχει συμβεί όμως δεν το ξέρουμε. Το παρασκήνιο, δηλαδή πώς έφτασε τώρα να αποσυρθεί. Δηλαδή. Νομίζω πως η δημοσιογράφηση σιγά-σιγά. Θα τα μάθουμε. Θα τα μάθετε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια για εντάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις, να το πούμε λίγο αυτό. Είτε αφορά το μεταναστευτικό, όπως γιατί το αναλύουμε πολλές φορές, πατέρα Θόδωρε, ή για την παιδεία, την εσωτερική ασφάλεια, την τάξη. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία δεν αντέχουμε, τέλος πάντων, να συζητούμε, δηλαδή κοκορομαχίες βλέπουμε καθημερινά, παραθυρολογίες. Δηλαδή τώρα αν βάλω στον αέρα το τι ακριβώς υπάρχει στον αέρα του Sky, της τηλεόρασης, θα καταλάβετε. Ναι. Κοκορομαχία γίνεται αυτή τη στιγμή. Και τον κόσμο τον αρέσει αυτό. Μα τι λαός είμαστε. Αλλά και το θέμα της βλασφημίας, κύριε Χρυσικέ. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά το έχουν κάνει καρκάρα. Δεν το συζητάει κανένας το θέμα αυτό. Δημιουργεί και αυτό προβλήματα. Διότι όταν το κράτος, όταν ο νόμος δεν τιμωρεί τον βλάσφημο, όταν τιμωρεί τον βλάσφημο, εγώ ας πούμε αναπαύουμε. Όταν όμως μπροστά μου βρίσκουν τον Χριστό και την Παναγία. Έλεγε ο Μακρυγιάννης, να βρίζεις τη μάνα μου και τα λοιπά, καλά, αλλά να βρίζεις την Παναγία και το Θεό, θα αντιδράσω, λέει, θα επαναστατήσω. Δηλαδή ακόμη και τη μάνα μας το ιερότερο πράγμα έλεγε, καλά, εντάξει, ύβρις, είναι, διαμαρτυρόμαστε, αλλά τον Χριστό και την Παναγία. Όταν λοιπόν ξέρω ότι αυτός ο βλάσφημος που βλασφημεί τα ιερά και τα όσια, ό,τι πιο ιερό έχουμε, δεν θα τιμωρηθεί από τον νόμο, θα αντιδράσω εγώ. Και αναιρείται έτσι η ειρήνη ανάμεσα στους πολίτες. Αν μου βρίσει ο μουσουλμάνος τον Χριστό θα αντιδράσω εγώ, αν βρίσω εγώ τον Μωάμεθ θα αντιδράσει ο άλλος και δημιουργείται πρόβλημα, εντάσεις όπως λέτε μέσα στην κοινωνία. Ναι. Τι να πεις, δηλαδή είναι φοβερά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα μας, στην πατρίδα μας, για όσους έχουν, δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει, είναι το άρθρο 3 του συντάγματος, το οποίο αναφέρεται και λέει ότι είναι οριστικά εκτός ποινικού κώδικα η βλασφημία. Εδώ να σας προς το τέλος της συζητήσεώς μας. Ναι, σας ακούμε. Έχουμε μια γραμμή, να πάρουμε τη γραμμή. Ναι. Σας ακούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τα σέβη μου στον πατέρα Θεόδωρο. Σας ακούμε. Ναι, θέλω να προσθέσω κι εγώ κάτι πάνω σε αυτό, στη βλασφημία, γιατί πριν από ένα ή δύο χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, παίχτηκε ένα θεατρικό κάτω στην Αθήνα, φοβάμαι και να το πω τον τίτλο, αυτή η Λέρα ο Άγιος Βασίλης. Εγώ και πιθανόν και κάποιοι άλλοι γραφικοί που μας λένε, πήρα τηλέφωνα σε Μητροπόλης κλπ. Δεν είδα καμία αντίδραση
Και σκέφτομαι ότι από τα λίγα φτάνουμε μετά στα πολλά. Έτσι δεν είναι, κύριε Χρυσικέ και πάτερ Θεόδωρε? Δεν είναι, αφού δεν δώσαν σημασία σε αυτό το θεατρικό, στο άλλο, στην προσευχή, ότι χρονοτριβώ για προσευχή, πώς δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο? Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Θεόδωρο που τα λέει, τοποθετείται τόσο σωστά. Αλλά είναι φωνές σε όταμοι ακουόντων. Τι να πω, δεν ξέρω. Και κάτι ακόμη... Πάντως γιατί... έχει προκαλέσει αυτό... Πατέρα Θόδωρη, μας ακούτε. Δηλαδή έχει έντονο προβληματισμό και δυσαρέσκεια αυτή η απόφαση της κυβέρνησης να αποσυρθεί την τελευταία στιγμή, η επαναφορά αυτής της κακόβουλης βλασφημίας από τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα. Να το πούμε λίγο, να το καταλάβει ο κόσμος. Και θυμούμαστε, κύριε Χρυσικέ, ότι η κυρία και εγώ ευχαριστώ, μας υπενθυμίζει ότι όταν γινόταν θεατρικές παραστάσεις βλάσφημες, κατέβηκε ο ίδιος ο γέροντας Παΐσιος από το Άγιον Όρος, ο Άγιος Παΐσιος, για να αντιδράσει με μια ομάδα χριστιανών. Δηλαδή, επανειλημμένος, λίγο πριν από το Πάσχα, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, να μας βγάζουν βλάσφημα θεατρικά έργα. Ναι, και λένε ότι... Αφού τα ανεχόμαστε όλα αυτά, φτάσαμε τώρα και νομοθετικά να τα επικυρώσουμε. Έχει δίκιο η κυρία. Ναι. Μου επιτρέπετε να προσθέσω βεβαίως κάτι? Γιατί άκουσα σήμερα, δυστυχώς δεν την άκουσα χθες, την εκπομπή που είχατε με τον κύριο Μπίντα και που αναφέρθηκε σε σχιζοφρένεια. Σχιζοφρενείς είμαστε μόνοι μας και που είπε τι παιδεία είναι αυτή. Και εγώ το λέω και πολλοί το λέμε μεταξύ μας. Αλλά αυτοί οι θύνοντες δεν μπορούν να τα σκεφτούν αυτά. Ευχαριστώ που με ακούσατε, την ευχή σας, πάτερ. Χαίρετε. Κύριο του κυρίου, να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Μάλιστα. Πατέρα Θόδωρε, βλέπετε. Ναι, ναι. Τι ακριβώς... Όλος ο κόσμος, η κυρία εκφράζει μεγάλο αριθμό προσώπων. Μεγάλο αριθμό. Δεν προλαβαίνουν να πάρουν τηλέφωνο όλοι, αλλά εκφράζει μεγάλο ποσοστό. Να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι, γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης κάλεσε όλους αυτούς που ασκούν κριτική, όπως είστε εσείς, εγώ κλπ. Να μην μπερδεύουμε τη βλασφημία με την εξίδρυση. Και κατέληξε... όπως αναφέρεται, ότι εφόσον υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις, η διάταξη δεν μπορεί να εισαχθεί. Δηλαδή, μάλλον υπήρξαν αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Και έκανε πίσω. Μας τα μπερδεύει αυτός. Εμείς δεν μπερδεύουμε την βλασφημία, ναι, την περίβριση. Η βλασφημία είναι σαφώς ορισμένη εδώ και αιώνες. Είναι εναντίον του Θεού και των θείων. Έτσι. Όποιος υβρίζει, δεν είναι ύβριση εναντίον ανθρώπων, είναι εναντίον των θείων και των ιερών. Όποιος εξευρίζει τα θεία και τα ιερά, αυτό είναι βλασφήμια. Θα μας μάθει και γράμματα τώρα ο κύριος Τσιάρας. Η θεολογία θα μας μάθει. Είναι βλασφημία εναντίον των θείων. Τώρα, ποιοι αντιδρούν? Αντιδρούν οι άθεοι, αντιδρούν οι αριστεροί. Αντιδρούν αυτοί τους οποίους συμφέρει να βλασφημείται ο Θεός. Δεν αντιδρούν οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί εξοργιζόμαστε με όλα αυτά. Και τη δική μας την οργή, τη δική μας την αντίδραση δεν θα τη λάβει υπόψη ο κύριος Τσιάρας. Ας λάβει υπόψη αυτήν την κυρία και αυτά που εγώ όταν σας τα λέω αύριο, αν θα τα πω στο Ροχονταρίν την Κυριακή και στην αίθουσα εκεί, θα είναι όλοι σύμφωνοι. Λοιπόν, επειδή δηλαδή για να ρίξουμε τους αθέους, φέραμε τη Νέα Δημοκρατία, θα υφιστάμε τα ίδια και από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Πατέρα Θόδωρε, να σας ευχαριστήσω. Απλώς τελειώνοντας, για να μην θεωρήσουν πως εμείς είμαστε αυστηροί, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: κολάσομε των βλασφημούντων την μανία. Να τιμωρήσουμε την βλασφημούντων. Μη παρήδομε των κοινών υβριζόμενων δεσπότην. Να μην παραβλέψουμε ότι ο δεσπότης μας, ο Θεός, υβρίζεται. Να, ορίστε. Μέγα τι τέξευε την πόλη κακών, το τατι αυτά παροράν. Στην πόλη θα προέλθει, στο κράτος μας θα προέλθει μεγάλο κακό, όταν τα παραβλέπουμε όλα αυτά. Τα λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μέγα τι τέξευε την πόλη κακών, το τατι αυτά παροράν. Δεν τους ενδιαφέρει τους πολιτικούς μας να μην οργιστεί ο Θεός και να επιτρέψει κακά εναντίον της χώρας μας. Έτσι. Καλά κάνετε και το βάζετε έτσι. Πατέρα Θόδωρε, να σας ευχαριστήσω θερμότατα για ακόμη μια φορά. Να είστε καλά. Χριστός και Παναγία να είναι μαζί σας. Να είστε καλά.